Plus 99,4. Παρασκευή και 13 και επειδή το πλαίσιο είναι ασφικτικό πια, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που μπορεί να μας δώσει πολλές λύσεις. Άλλωστε το κάνει για τους ασθενείς του και για τους φίλους του στο διαδίκτυο, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρεσίες του στη σελίδα psi.gr.tripod.com. Δεν είναι άλλος από τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή Θοδωρή Δασκαλόπουλο, που τον καλημερίζουμε στην Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις εχθές διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και έγραψαν για τη χρήση της γλώσσας στα περιβάλλοντα του διαδικτύου. Τώρα, πώς η ψυχιατρική αξιοποιεί το διαδίκτυο για να βοηθά όλους εμάς, νομίζω ότι είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μας απαντήσει. Πράγματι. Η επιστήμη γενικά, όχι μόνο η ψυχιατρική, χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα που της προσφέρεται για να βοηθήσει τον κόσμο. Έτσι, το διαδίκτυο είναι μια πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης, γιατί μιλάμε τώρα για τα πρώτα χρόνια, έτσι, πρώτη δεκαετία π.χ., για διάφορα σχέδια και σενάρια. Θα δούμε ποια θα μείνουν τελικά. Πάντως, η επικοινωνία που είναι πλέον χωρίς σύνορα μοιάζει να ευνοεί πάρα πολύ την θεραπεία και την κοινοποίηση του περιεχομένου και όλων γενικά των φαινομένων γύρω από την ψυχική πάθηση. Η οποία εμφανίζει μεγαλύτερη έκταση στις ημέρες της κρίσης. Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το σενάριο, το τελευταίο εξάμηνο στο γιατρείο είναι το εξής περίπου πάνω κάτω. Γιατρέ μου, με απέλησαν, μετά άρχισα να πίνω, μετά με παράτησε η γυναίκα ή η φίλη και τώρα θέλω να πεθάνω, δώσ' μου κάτι για να μην αυτοκτονήσω. Η κρίση βέβαια ξεκινάει να σπρώχνει τους ανθρώπους προς την κατάθλιψη και στη συνέχεια ακούμε και τα δυσάρεστα από τις ειδήσεις τακτικά. Είναι μετρημένο κατά επανάληψη σε πάρα πολλές χώρες και δεν περιμένουμε να συμβεί αλλιώς στη χώρα μας. Και σε αυτή την περίπτωση, ένας ψυχίατρος ενεργεί πώς, κύριε Δασκαλόπουλη? Εμείς θα κοιτάξουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο, να τον χαλιβδώσουμε. Αν χρειάζεται κάποιο φάρμακο επιγόντως, θα πρέπει να το χορηγήσουμε. Και αν χρειάζεται να συζητήσουμε, να αναλύσουμε μαζί του τα πράγματα, ώστε να βάλουμε μια νέα τάξη στις αξίες του, στο σύστημα των πιστεύων του, ώστε να μην μας φύγει μέσα από τα χέρια τζάμπα και βερεσέ για τα χρήματα, θα το προσπαθήσουμε ψυχοθεραπευτικά, δηλαδή με δύο τρόπους, έτσι, και με φάρμακα και με την ψυχοθεραπεία. Όπου πολλοί κόσμος δυστυχώς όλο και περισσότερο έρχεται στα γραφεία μας. Πρέπει να σας πω ότι η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι πλέον 7 ή 8 περίπου στους 10 Έλληνες, με βάση και προχτεσινές μετρήσεις και έρευνες και την κίνηση γενικά που παρακολουθούμε και στα συνέδρια και τα λέμε, έρχεται σε κατάθλιψη. Ενώ μπορούσε να ήταν 1 στους 10, ας πούμε. Αυτό είναι το πολύ φυσιολογικό ποσοστό, μπορούσε να ήταν 8%, ας πούμε, υποκανονικές συνθήκες. Τώρα έχει 8-πλασιαστεί το ποσοστό στη χώρα μας. Είναι συντριπτικό έτσι όπως μας το περιγράψετε. 7 με 8 στους 10 έχουν μια κατάθλιψη. Ίσως δεν είναι όλοι για θεραπεία ακόμα, αλλά οπωσδήποτε αυτοί που είχαν στο παρελθόν κάποια επεισόδια, αυτοί που έχουν αχώδεις διαταραχές, τα πιο ευάλωτα έτσι, μέρη του πληθυσμού, αυτά κινδυνεύουν πάρα πολύ, διότι φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι. Αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους. Δηλαδή, προσέξτε το φαύλο κύκλο τώρα. Ένας που έχει ένα μειονέκτημα φυσικό, κάπως να είναι λίγο πιο φοβισμένος από έναν άλλον, φοβάται στην εργασία του, αποδίδει λίγο λιγότερα. Ο εργοδότης βλέπει ότι αυτός αποδίδει λιγότερα, γιατί φοβάται μήπως τον απολύσει και τελικά τον απολύει. Ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Είναι η κατάσταση λίγο μαυρικιάραχνη γενικά ως προς αυτό το θέμα. Ωστόσο, εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Ο ψυχίατρος στην Ελλάδα είναι μια φράση ταμπού? Είναι. Δυστυχώς είναι. Έχουμε κάποιους ανθρώπους την εβδομάδα που μας λένε ότι ναι, αυτό επιστήμη, ήθελα να πάρω τα φώτα της επιστήμης. Γιατί να σας πω έτσι χαρακτηριστικά για να καταλάβετε, η ψυχιατρική πλέον ασχολείται με το DNA. Μέσα στη μέρα με τη μέρα πράξη μας, στο ιατρείο, στα νοσοκομεία, μετράμε το DNA των ασθενών μας και από εκεί καθορίζουμε τη σωστή θεραπεία. Δηλαδή, μιλάμε για μια επιστήμη η οποία πλέον δεν ξεχωρίζει από τη ανοσολογία, την παθολογία, τη συμπόνια. Άρα, είναι δετερμινιστικό το να εμφανίσει κανείς μια ψυχιατρική νόσο. Όχι μόνο. Υπάρχει αυτό που λέμε η προδιάθεση. Εμείς την προδιάθεση βρίσκουμε. Και υπάρχει και το περιβάλλον. Ας πούμε, ο Λουδοβίκος ο 14ος, παρόλο που ήταν θεότρελος και ακατάλληλος για βασιλιάς, επειδή ήταν όλοι οι άλλοι και δουλεύανε για αυτόν, ταξινομήθηκε όχι στους ψυχικά ασθενείς, απλά στους εκκεντρικούς.
Και στα χωριά το ίδιο συμβαίνει. Έτσι. Ο κεντρικός είναι για μας καμιά φορά να τον αναλύσουμε πολύ άρρωστος, βαριά ψυχικά άρρωστος, αλλά δεν τον λένε στο χωριό έτσι, γιατί είναι όλα με λιγάρα. Τον προσέχουν οι άλλοι, του πηγαίνουν φαγητό έτσι, και δεν δίνεται το όνομα στην πάθηση. Σήμερα ωστόσο δίνουμε τα ονόματα στις παθήσεις, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο πολλής κόσμος δεν θέλει να ξέρει. Η αίσθησή μου είναι ότι παραμένει ταμπού στην Ελλάδα το θέμα του ψυχίατρου. Τυπικά, σε εμάς θα έρθει ο κόσμος σέρνοντας. Κάποιος δηλαδή θα τον φέρει με το ζόρι, θα του πει έλα δεν πάει άλλο, τελείωσε, πάμε να δούμε τον ειδικό, ή μπορεί να το πάρει και ο ίδιος απόφαση και να πει πάω να δω έναν ειδικό. Ωστόσο η ελπίδα είναι ότι οι νέες ηλικίες έρχονται από μόνες τους. Παιδιά που είναι φοιτητές κυρίως, έρχονται από μόνα τους, γιατί μαθαίνουν στα πανεπιστήμια ότι έχουμε φάρμακα καινούργια που δεν κάνουν εξάρτηση σε σχέση με εκείνα τα φάρμακα του 60, του 80 που γέμισαν οι παθολόγοι όλη την Ελλάδα, ας πούμε, με εξωτανήλ, τα βόρ και τα υπόλοιπα. Έχουμε άλλα πολύ καλύτερα φάρμακα, χωρίς πολλές παρενέργειες. Έχουμε καλύτερη κατανόηση στα ψυχικά θέματα και μπορούμε και να μετράμε στο DNA τους και να τους πούμε: πρέπει να έχεις μια ιδιομορφία εδώ πέρα, είσαι λίγο ευάλωτος. Δεν είναι ανάγκη να πάει να κάνεις, ας πούμε, το πιο απαιτητικό επάγγελμα. Κάνε μια πιο large, πιο cool ζωή. Ακόμη και αν η κρίση δεν ενδείκνεται για τέτοιου είδους επαγγελματικές επιλογές. Η κρίση δεν ενδείκνεται για καμία επιλογή εκτός από το να ανοίξει κανείς γραφείο τελετών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρίση ξεκρίση, κάποιος πρέπει να δουλεύει στη ζωή του ή να προετοιμάζεται για να δουλέψει, να κάνει αυτό που θέλει. Και εμείς πρέπει να τον στηρίξουμε. Πρέπει να του πούμε την πάθησή του, να ξέρει ακριβώς πώς είναι, ώστε να μην βγει νομίζοντας ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και ξαφνικά η ζωή να τον συνθλίψει. Κύριε Δασκαλόπουλε, ψυχιατρική επίσκεψη μέσω ίντερνετ είναι εφικτή σήμερα? Α, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, είναι εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι συνάδελφοι το έχουμε πάνω από 1,5 χρόνο, 2 έχω καθιερώσει και αυτό είναι απόλυτα εύκολο και προσιτό πλέον να γίνει, γιατί ξέρετε, εμείς οι ψυχίατροι δεν χρειάζεται να ψηλαφίσουμε το σηκώτη του ασθενού μας, να δούμε ότι είναι μεγάλο, να βάλουμε ακουστικό στο στήθος του, να δούμε αν έχει συρρήτοντες ή οτιδήποτε άλλο σωματικό πρόβλημα. Εμείς χρειάζεται μόνο να τον δούμε και να ακούσουμε τις σκέψεις του. Το βίντεο λοιπόν που προσφέρει το ίντερνετ μας αρκεί και μας υπεραρκεί. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει πάει πολύ καλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πείτε μου κάτι άλλο. Απλά δεν είναι ακόμα επίσημο και θεσμοθετημένο σαν, πώς να το πούμε, σαν κωδικό στην εφορία, σαν επίσημη πράξη στα βιβλία μας. Ξέρετε, γράφεται πρώτα στη ζωή κάθε θέμα και μετά περνάει στα βιβλία και στους νόμους. Είναι η αιχμή του δόρατος τώρα αυτό που είπατε. Ψυχιατρική μέσω ίντερνετ. Αν μη τι άλλο, δίνει την ευκαιρία και σε αυτούς που ίσως αισθάνονται εντονότερες αναστολές στο να χτυπήσουν την πόρτα του ψυχιάτρου, να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία προκειμένου να απαλλαγούν από ό,τι τους απασχολεί. Ναι, πράγματι. Κάποιες φορές με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε να τα πούμε πρώτα μέσω Skype και μετά από ένα μήνα μπορούν να περάσουν από το ιατρείο να τα πούμε πιο αναλυτικά. Θέλουν λίγο να νιώσουν πρώτα λίγο άνετα. Ξέρετε, μας έχει φάει το σινεμά εμάς, όπου ο μέσος χολιγουντιανός ψυχίατρος υποτίθεται ότι έχει ένα λισοπρίγωνο κατά το γραφείο του και κυνηγάει τους ασθενείς του ή θέλει να τους φάει, δεν ξέρω, σαν το... Αμερικανιές, όπως θα έλεγαν κάποιοι άλλοι, ναι, κύριε Δασκαλόπουλε. Ναι, μας έχουν αλλάξει λίγο την επιστήμη αυτές οι Αμερικανιές, είναι αλήθεια. Λόγω της ημέρας θα δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω αν οι Έλληνες είμαστε ακόμη προληπτικοί. Εντάξει, μας συμβαίνουν πολλά, ζούμε σε ένα διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, είμαστε ιδιαίτερα Ευρωπαίοι τώρα που μας πληρώνουν και τις δόσεις των δανείων μας, αλλά Έλληνες που πιστεύουμε στις προλήψεις όπως Τρίτη και 13 και Παρασκευή και 13 είμαστε ακόμη. Λοιπόν, δείτε τώρα, αυτή η ιστορία δεν είναι καν θέμα ελληνικό. Αυτό το πράγμα ξεκινάει από τις αρχαίγονες καταβολές της έννοιας του ανθρώπινου είδους και σχετίζεται με τον ανημισμό, την ανημιστική σκέψη. Θα σας το πω σύντομα. Η επίσημη λέξη που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα είναι δυσιδαιμονία, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι δυσιδαιμονίες λοιπόν είναι αυτό που μαστίζουν την ανθρωπότητα γενικά από πάρα πολύ παλιά, από χιλιτηρίδες. Η λέξη δυσιδαιμονία, μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας την όμορφη, είναι σύνθετη από το ρήμα δίδο, που στην αρχαία ελληνική σήμαινε φοβούμε, και από τη λέξη δαίμονας. Κατευθείαν δηλαδή η λέξη
μας μιλάει για ένα θέμα που είναι πολύ συγκεκριμένο, το δαίμονα, ο φόβος του δαίμονα. Είναι δηλαδή μια θρησκευτική κατάσταση, στην αρχή μυθολογική, εξελίχθηκε σε θρησκευτική και πολεμάμε τώρα να απαλλαγούμε από ένα παρελθόν το οποίο είναι χιλιετηρίδων και βασίζεται πάνω σε μυθολογίες και θρησκευτικές απόψεις περί δαιμόνων, δαιμονίων, έτσι. Και στα Ευαγγέλια τα βλέπετε. Τα δαιμόνια φύγανε επειδή το εξορκίστηκαν κτλ. Υπάρχουν και ακόμα τώρα δυστυχώς εκκλησίες που κάνουν εξορκισμούς και άλλα κουλά. Οπότε, ναι, είμαστε. Είμαστε. Αλλά. Το άτομο το οποίο θα πιστεύει στις δαιμονίες, πολύ συχνά, εάν εξεταστεί αναλυτικά, προσεκτικά από έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο, θα ανακαλύψουμε ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ ψυχιατρικό, ψυχολογικό. Ή θα είναι ο ειδοψυχαναγκαστικός άνθρωπος. Αυτοί οι τύποι ειδοψυχαναγκαστικοί είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι σε αυτές τις προλήψεις και θα σας πω και παραδείγματα πολλά. Ή έχει αρχίσει να κάνει μια προβολή του ψυχισμού του πάνω στον εξωκόσμο, αδυνατώντας δηλαδή να εξηγήσει ότι μπορεί να έχει επιθετικές ενορμήσεις μέσα του, διότι έχουμε κάποιες επιθετικές τάσεις σαν άνθρωποι, αδυνατούμε να τις αποδεχτούμε ότι είναι δικές μας, και το κακό που πρόκειται να συμβεί, δεν θέλουμε να το λέμε ότι μπορεί να προέλθει από εμάς, αλλά από κάποιο κακό σύμβολο, μια μαύρη γάτα, κατά περάσμα κατά τη σκάλα κτλ. Οπότε, όπως λέει ο Ουμπέρτο Έκο, η δυσιδαιμονία φέρνει τη γρουσουζιά. Στο βιβλίο του, αυτό με τα ρόδα, το όνομα του Ρόδου, ξεκινάει έτσι με αυτή την υπέροχη φράση. Ότι δηλαδή, πιστεύοντας στους δαιμόνους, προκαλούμε τη γρουσουζιά. Τεχνικά εμείς το λέμε και σαν φαινόμενο νοσέμπο. Αν κάτι πιστέψουμε, το αντίθετο του πλασίμπο, αν κάτι πιστέψουμε ότι θα μας βλάψει, πάει τελείως, θα μας βλάψει. Και νερό να σας δώσω να πιείτε, αν σας πω ότι έχει μέσα δηλητήριο, θα σας πιάσει η κοιλιά σας και θα πονάτε. Ωστόσο, ναι, θα υπάρχει για πολλές ακόμα φιλετρίδες η δυσιδαιμονία, φαντάζομαι, γιατί υπάρχει αυτή η ασφάλεια του ανθρώπου απέναντι στο παράξενο, στο περίεργο. Υπάρχουν ακόμα αναπάντητα πολλά στον κόσμο. Η επιστήμη δεν έχει εξηγήσει τα πάντα. Και είναι η μοναδική άμυνα η δυσιδαιμονία, και φυσικά υπάρχουν οι επιτίδοι πάντα σε όλες τις εποχές, οι οποίοι εκμεταλλεύονται όσους έχουν αυτές τις ανασφάλειες, αυτές τις ειδικές ιδιοσυγκρασίες, να πιστεύουν περισσότερο από τους άλλους στις δυσιδαιμονίες. Να αφήσουμε λοιπόν τις δυσιδαιμονίες στην άκρη και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άλλωστε, οι φίλοι του ΦΛΑΣ και οι ακροατές και οι ακροάτριες σας βρίσκουν στην Αθήνα αλλά και μέσω του διαδικτύου στο psi.gr.tripod.com. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασκαλόπουλε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε τέτοια μέρα ειδικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Plus 99,4.